Καλύτερα λοιπόν, κύριοι Τόσκας και Σκουβλέτης. Τα δέντρα θα ξαναφυτρώσουν, τα σπίτια θα ξαναχτιστούν, οι ακρογιαλιές θα ξαναγεμίσουν παιδικές φωνές, όμως αυτοί που χάθηκαν δεν θα ξανάρθουν κοντά μας. Οφείλουμε να τους θυμόμαστε, οφείλουμε να βρούμε τρόπους για να μην ξαναζήσουμε μια τέτοια τραγωδία. Και οφείλουμε να το κάνουμε πράξη, γιατί μόνο τότε η πολιτική συγγνώμη θα έχει αντίκρισμα. Επέλεξα να μην ακούω τις ειρήνες μικροπολιτικής, αλλά να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Άλλωστε, αυτό ήταν το κίνητρο που με έκανε να αποδεχτώ την τιμητική πρόταση του Πρωθυπουργού για συμμετοχή στο κυβερνητικό σχήμα. Και ο ίδιος απέδειξε ότι η γενναιότητα δεν έχουν μόνο οι στρατηγοί, αλλά και τα υπεύθυνα πολιτικά πρόσωπα που κυρίως σε δύσκολες στιγμές δείχνουν το εκτοπίσμά τους. Αναλαμβάνω σήμερα τις αρμοδιότητες του μέχρι πρότινος αναπληρωτή Υπουργού κ. Νίκου Τόσκα, σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα μας. Νομίζω πως έχει γίνει κατανοητό ότι για την κυβέρνηση προτεραιότητα είναι να μπορέσει να ανακουφίσει όσο είναι δυνατόν όσους ζήσανε και υπέστησαν τις τραγικές επιπτώσεις αυτής της φωνικής πυρκαγιάς. Τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση θα παρουσιάσει, όπως σας είπα πριν, και το νέο εθνικό σχεδιασμό για την πολιτική προστασία. Αυτά τα δύο μέτωπα του περιορισμού της άναρχης δόμησης, του επανασχεδιασμού της πολιτικής προστασίας πρέπει να συνοδευτούν με μία σε βάθος αποτίμηση και της όλης επιχείρησης που υπήρξε τις τελευταίες ημέρες.